ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε δουλέψει και έχετε έρθει σπίτι μου, ότι πάντα για αυτούς φρόντιζα και καταπιεζόμουν εγώ. Ένιωθα πολύ άβολα όταν είχα χωρίσει με τον Στέφανο, γιατί συνυπήρχαμε στον ίδιο χώρο. Ήμουνα στις πρόβες, δεν μιλάγαμε, είχαμε τσακωθεί, είχαμε χωρίσει τέλος πάντων. Ήμουν υποχρεωμένη να ήμουν ευγενική, θα του χώσω μια κλωτσιά, μια μπουνιά. Ξέρεις να το. Ξέρεις πώς λειτουργεί. Είναι μαρτύριο, ρε, ναι. Αυτό. Είναι αυτό μαρτύριο. Μου έλεγε. Ξέρεις, έβρισκε και την ευκαιρία αυτός, ότι επειδή είναι κόσμος μπροστά, τώρα μπορώ, ξέρεις, να τη χαλιναγωγήσω και να πάω αυτό. Και μου λέει. Και εγώ χαμογελούσα και από πίσω μουτζωνα, ξέρεις. Μετά έφτιαχνε σχέσεις αυτός. Ναι. Εντάξει, είναι κάτι που το συζητάμε και τώρα και το λέμε στην Ελλάδα. Ναι. Δημιουργούσε σχέσεις, μία με χορεύτριες, μία με τόνα, μία με το άλλο. Γινόταν θόρυβος, κουτσομπολιό, γραφόντουσαν αυτά, αυτά. Και ήμουν υποχρεωμένη εγώ να κάνω, ξέρεις, την πάπια. Βέβαια. Και τη βρεγμένη πάπια. Μα ρε παιδί μου, ό,τι έζησες και βίωσες και πέρασες πολύ καλά, το αφήνεις εκεί στη γωνιά του για να πάει παραπέρα κι αυτό, να πας κι εσύ παραπέρα. Ούτε μίσος, ούτε αντιπαλότητες, ούτε αντιπάθειες, ούτε εκδικητικότητα, ούτε ανταγωνισμός. Όταν είσαι με κάποιον άλλο άνθρωπο μετά ζεις αυτό. Που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή τη δεδομένη. Δεν κάθεσαι να σκέφτεσαι και να αναπολύσεις τι έκανα στο παρελθόν και τι έγινε με αυτό. Να είναι καλά η προηγούμενη κατάσταση, να περνάει καλά και εσύ να περνάς καλά με το τώρα. Έχετε δηλώσει άλλωστε ότι δεν ζείτε με το παρελθόν. Όχι, και δεν χρειάζεται. Μου λέγαν όλοι οι καλοθελητές, διώξ' τον, ρε παιδί μου, διώξ' τον. Καλά, δεν γίνεται να διώξεις έναν άνθρωπο, δηλαδή επειδή χώρισες, να του στερείς τη δουλειά του. Σας ακούσαμε για πρώτη φορά να αναφέρεστε και στο Στέφανο Σαρτίνη. Ένας άνθρωπος που... Δεν με ρώτησε κανείς ποτέ. Οπότε με ρώτησε η Ναταλία, μίλησα. Με ρώτησε γενικότερα και μίλησα. Ότι είχαμε μια πάρα πολύ συνεργασία και υπήρξαμε και μαζί ζευγάρι για 7 χρόνια. Αυτό είπα. Να σας πω κάτι, όταν μεταφράζονται τα ελληνικά μου σε άλλες γλώσσες ή κατά πώς βολεύει τον καθένα ή πιάνει ένα ρήμα και το αναλύει όπως αυτός θέλει, είναι δικό του το πρόβλημα. Δεν την είδα την Κατερίνα όταν έκανε τη συνέντευξη. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία από την Κατερίνα και το ξέρει πολύ καλά. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Δεν την είδα. Μου το είπανε την επόμενη μέρα. Να σου πω κάτι. Αν έχω κάτι και θέλω να το πω, θα πάρω την ίδια να της μιλήσω. Δεν μου αρέσουν αυτά που γίνονται. Γίνονται κάποιες καταστάσεις τις οποίες τις μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Και σε όλους μας ήρθε κεραμίδα, σου μιλάω ειλικρινά. Υπάρχει, δηλαδή ότι συνεργαζόμαστε με τους Γερμανούς, δεν σημαίνει ότι έχουμε και τις καλύτερες σχέσεις. Είχε πολύ ενδιαφέρον, κυρία Κορομιλά, η απάντησή σας σχετικά με την Κατερίνα Καραβάτου. Είπα κάτι στην Ναταλία, ότι αν έχω κάτι με κάποιον άνθρωπο, ή υπήρξε κάποια παρεξήγηση, ή εξέλαβε κάτι που εγώ δεν το κατάλαβα, ή έκανα λάθος, θα τον πάρω τον ίδιο τηλέφωνο και θα προσπαθήσω να τον συναντήσω για να τα λύσουμε αυτά τα πράγματα. Από την άλλη θέλω να πω ευθέως και το έχω ξαναπεί πριν η Κατερίνα βγει και πει όλο αυτό το πράγμα, που εγώ την κατανοώ και την καταλαβαίνω. Όταν χάνεις τη δουλειά σου τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Νομίζω ότι θα μιλήσω με την ίδια κάποια στιγμή ή δεν θα μιλήσω, καταλαβαίνει απόλυτα. Να, την έχει ενοχλεί.